Πάμε να δούμε τα νεότερα τώρα από ό,τι γίνεται στην Μέση Ανατολή. Νέλη Χαχάμη εδώ. Γεια σου, Νέλη. Καλημέρα. Καλημέρα και πάλι. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν λέγοντας ότι όλη τη νύχτα η Γάζα βομβαρδιζόταν από το Ισραήλ ανηλαίως. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι μέσα σε διάστημα μίας ώρας 51 Παλαιστίνοι έπεσαν νεκροί. Συνολικά χτυπήθηκαν τουλάχιστον 200 στόχοι της Χαμάς μέσα στην νύχτα. Ο απολογισμός των νεκρών ανεβαίνει και από τις δύο πλευρές. Μιλάμε πια για 1.300 Ισραηλινούς νεκρούς τουλάχιστον και 1.200 Παλαιστίνιους. Και οι εικόνες που μας έρχονται μέσα από την Γάζα, πρέπει να σας πω ότι είναι οι εικόνες απόλυτης καταστροφής. Και είναι το πια δε συγκλονιστικό και είναι οι εικόνες που, στέλνουν κυρίως, που έρχονται κυρίως από την αεροπορία του Ισραήλ. Δείχνει τους πυράβλους να χτυπούν θεμέλια. Έτσι. Για να πέφτουν τα κτίρια. Και σαν χάρτινη πύργη, ναι, ναι, ολόκληρα κτίρια, αφού έχει χτυπήσει ένας πύραυλος μια. Δεν είναι τα κλασικά χτυπήματα που βλέπουμε. Σωστά. Πάνω στη μέση του κτιρίου. Κατεδαφίζεται σε δευτερόλεπτα ένα ολόκληρο κτίριο. Και κάποιοι εκτιμούν ότι αυτή είναι η δίωδος για τα χερσαία τμήματα όταν θα αποφασιστεί. Ναι. Να σας πω λοιπόν ότι τώρα υπάρχει ένα θρίλερ με την αποκλεισμένη Γάζα. Και αυτό, ναι, γιατί δεν υπάρχει ρεύμα από χθες. Αυτό κάνει πάρα πολύ δύσκολη την κατάσταση, ακόμα πιο δύσκολη δηλαδή, γιατί υπάρχει θέμα με τα νοσοκομεία, τα οποία, όπως λέει και ο Ερυθρός Σταυρός, μοιάζουν πια με νεκροτομία και όχι με νοσοκομεία. Το βασικό νοσοκομείο της Γάζας θα έχει καύσιμα για τη γεννήτριά του για 4 ακόμα μέρες. Ναι. Μετά από εκεί και πέρα τέλος. Και πριν λίγο λοιπόν ο Υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ ανακοινώνει ότι μέχρι να απελευθερωθούν οι όμηροι από την Χαμάς, η Γάζα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένη, δεν θα υπάρχει ρεύμα, δεν θα υπάρχει νερό, δεν θα υπάρχουν τρόφιμα, τίποτα από εμάς. Γίνονται εκκλήσεις για την διάνοιξη ανθρωπιστικών διαδρόμων, τόσο για να μπορέσουν να φύγουν κάποιοι άνθρωποι που παραμένουν μέσα αποκλεισμένοι, αλλά να φτάσουν και φάρμακα και βασικά είδη για τους ανθρώπους που είναι εκεί. Και όλα αυτά ενώ λίγες ώρες πριν έχουμε ένα δραματικό διάγγελμα από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Και αυτό, ναι, μετά την συγκρότηση της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Λέει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ότι το Ισραήλ, η χώρα μας, βρίσκεται αυτή τη στιγμή, κρέμεται από η μοίρα του, κρέμεται από μια κλωστή. Χαμάς ίσον ISIS. Είναι σαν τον ISIS. Και κάθε μέλος της Χαμάς πρέπει να θεωρείται νεκρό. Να σας πω ότι τα τελευταία λεπτά έχουν ανακοινώσει οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ότι προετοιμαζόμαστε για αυτή την χερσαία εισβολή, την οποία όλοι περιμένουμε και ανησυχεί όλη την διεθνή κοινότητα. Πριν λίγα λεπτά επίσης έφτασε στο Ισραήλ ο Άντονι Μπλίνκεν. Αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με Ισραηλινούς αξιωματούχους και το πιο πιθανό είναι να συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, τον Μαχμούντ Αμπάς. Είναι κάτι δηλαδή που και αυτό το παρακολουθούμε. Και να υπάρξει και διπλωματική δίωδος σε αυτή την ιστορία. Ακριβώς. Και να σας πω ότι είναι και πάρα πολύ ισχυρές οι δυνάμεις στα σύνορα του Ισραήλ με την Γάζα. Μιλάμε για 300.000 εφέδρους που είναι στην περιοχή και μιλάμε για τη μεγαλύτερη επιστράτευση από την αρχή, από την ίδρυση του Ισραήλ σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ευχαριστούμε πολύ, Νέλη. Να είσαι καλά, Νέλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.